Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Leon.gr και καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 3 του Feed the Beast Direwolf 20 Pack, Mod Pack. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Pulverizer, θα αρχίσουμε με αυτό. Θα ξεκινήσουμε παρεπτόντως ο χάρτης που έχω ανεβάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχει όλα μου τα αντικείμενα, ό,τι κουβαλούσα επάνω μου εκείνη την ώρα μέσα σε αυτό το chest. Οπότε σκάψουμε λίγο εδώ. Φυσικά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να σκάψουμε εδώ. Σκάψουμε εδώ, αν και θα βρεθούμε πάνω από το σπήλαιο. Και θα φτιάξουμε κάπου εδώ το δωμάτιο ενέργειας, όπως φτιάχνω, όπως συνηθίζω να φτιάχνω. Σε όλα μου τα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι τώρα, όσα περιέχουν ρεύματα και διάφορα τέτοια. Ωραία. Οπότε τα λέμε μόλις καθαρίσω λίγο το μέρος. Okay. Καθάρισα λίγο το μέρος. Για να δείτε τι έχω κάνει εδώ. Εδώ μέσα θα μπουν όλα τα καλώδια, μηχανής, γεννήτριες και ό,τι άλλο θα χρησιμοποιούμε για να παράγουμε ρεύμα. Από εδώ πίσω θα έρχονται, από κάτω μάλλον θα έρχονται τα καλώδια και αυτά που θα παρέχουν ρεύμα στα μηχανήματά μας, τα οποία θα βρίσκονται εδώ ακριβώς. Το κρεβάτι σε κάποια φάση θα φύγει από εδώ και θα δούμε και με τις σκάλες τι θα κάνουμε ή μπορεί... θα δούμε. Λοιπόν, έχω λιώσει... Πού είναι? Δεν έχω λιώσει κάτι. Είχαμε φτιάξει το προηγούμενο επεισόδιο κάποιους σωλήνες. Ελπίζω... Εδώ είναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ας δούμε λίγο εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι αν είχα μαζέψει μερικά διαμάντια ή όχι. Τελικά δεν είχα βρει. Μάλλον δεν είχα βρει. Τέλος πάντων, είχα φτιάξει κάποιους σωλήνες. Θα χρειαστούμε λίγο redstone και πριν πάμε να φτιάξουμε τους σωλήνες, θέλω να δούμε λίγο τις μηχανές που έχουμε να επιλέξουμε. Υπάρχουν πολλών ειδών μηχανές στο Feed the Beast, γιατί πολλά από τα mods προσθέτουν τις δικές τους μηχανές, όπως για παράδειγμα αυτές οι δύο είναι από το αυτές οι τέσσερις είναι από το Forestry. Αυτές είναι από το Thermal Expansion, όπως μάλλον αυτές οι δύο είναι από το Thermal Expansion. Αυτές είναι οι κλασικές τρεις από το Buildcraft. Αυτές εδώ δεν θυμάμαι από ποιο mod προσθέθηκαν. Και τέλος πάντων έχουμε πολλές επιλογές. Εγώ από όσο τις είδα, τουλάχιστον τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μας συμφέρει πιο πολύ αυτή εδώ, η Hobbyist Steam Engine. Είναι στην ουσία ατμομηχανή, αλλά για αυτούς που το κάνουν ως χόμπι, με λίγα λόγια χαμηλής κλάσης. Υπάρχει η commercial, που είναι η επαγγελματική, η industrial, που είναι η βιομηχανική, η απλή Steam Engine, που δεν ξέρω σε ποια κατηγορία θα μπορούσε να προσθεθεί. Είναι από το Thermal Expansion, το οποίο είναι και mod από μόνο του, αλλά στην ουσία είναι κάτι σαν πρόσθετο στο Buildcraft. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε οποιαδήποτε από τις άλλες μηχανές, όπως και την Blue Electric Energy, που είναι από το Red Power, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο είναι πολύ βολικό να μετατρέπουμε την ηλιακή σε ενέργεια. Την ηλιακή ενέργεια σε μηχανική, τέλος πάντων. Εμείς θα πάμε για αυτήν εδώ, η οποία χρησιμοποιεί 3 gold nuggets, μερικά gold plated gears, ένα πίστον, ένα γυαλί και αυτά. Για να δούμε λίγο πώς φτιάχνονται τα gold plated gears. Είναι πολύ απλά ένα stone gear, γρανάζια είναι τα gear πλέον. Λοιπόν, ας δούμε λίγο στα γρήγορα, φτιάξουμε μερικά ακόμη. Τα γρανάζια φτιάχνονται ως εξής, βάζοντας 4 ξυλάκια σε αυτή τη μορφή.
φτιάξουμε μπόλικα, θα χρειαστούν ούτως ή άλλως. Θα χρειαστούμε δύο, να τα αναβαθμίσουμε σε πέτρινα. Τα γρανάζια δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε κατευθείαν πέτρινα. Μπορούμε μόνο να τα αναβαθμίσουμε. Ας κοιτάξουμε λίγο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δύο τα χρειαζόμαστε ως πέτρινα. Επίσης χρειαζόμαστε λίγο gold. Για να δούμε πού το άφησε το gold. Εδώ είναι. Δύο μας φτάνουν. Βασικά είναι προς το παρόν. Τα gold nuggets είναι αυτά. Και ας αναβαθμίσουμε λίγο τα δύο, μάλλον θα χρειαστούμε και δεύτερο. Ωραία. Και λειτουργεί ως εξής. Βάζουμε τα gold nuggets, ένα πίστον κάτω, τα δύο γρανάδια μας στις άκρες και έχουμε την hobbyist στη magic. Λοιπόν, ας φτιάξουμε 2-3 από αυτές. Χρειαζόμαστε λίγο ακόμα cobble. Πάνω από 6 από αυτά και χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο gold. Ας το κάνουμε όλο σε nuggets. Τα nuggets πάντα μπορείτε να τα βάλετε ξανά τα 9 nuggets εδώ πέρα και να βγάλετε πάλι ένα bar, μια μπάρα χρυσού, ένα ingot. Θα μετατρέψουμε όλα. Έχουμε pistons, ωραία, έχουμε απ' όλα και έχουμε τις 3 μηχανές μας, μάλλον 4 στο σύνολο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε στη συνέχεια είναι θα αναβαθμίσουμε τους σωλήνες μας έτσι ώστε να μεταφέρουν ενέργεια, και αυτό το κάνουμε πολύ απλά βάζοντας ένα redstone πάνω από το σωλήνα που φτιάξαμε. Να θυμίσω ότι ο σωλήνας φτιάχνεται ως εξής. Θα μετατρέψουμε πάλι τα gold nuggets σε μπάρες. Να πω ότι έφτιαξα χρυσούς σωλήνες, γιατί μεταφέρουν πιο πολύ ενέργεια, πιο πολλά αντικείμενα, πιο πολλά υγρά. Φτιάχνονται ως εξής. Βάζετε ένα γυαλί και το υλικό σας γύρω γύρω. Μπορείτε να φτιάξετε από χρυσό, μπορείτε να φτιάξετε από cobblestone, μπορείτε να φτιάξετε από obsidian, μπορείτε να φτιάξετε από ψημένη πέτρα. Και η μόνη διαφορά από την απλή πέτρα είναι ότι απλά δεν ενώνονται μεταξύ τους, είναι για να περνάτε σωλήνες δίπλα-δίπλα τον ένα με τον άλλον. Επίσης υπάρχουν κάποιοι άλλοι σωλήνες που θα δούμε στη συνέχεια. Για τους χρυσούς σωλήνες μεταφέρουν περισσότερο υγρό, περισσότερη ενέργεια, αλλά όχι περισσότερα αντικείμενα, αλλά πιο γρήγορα τα αντικείμενα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο, πάμε στο δωμάτιο ενέργειας, να δούμε που θα βάλουμε τις μηχανές μας. Πιστεύω ότι εδώ είναι καλά, θα βάλουμε 1, 2, 3, 4, μην ανησυχείτε για τον τρόπο που στέκονται. Θα φροντίσουμε και αυτό σε λίγο. Θα φτιάξουμε το κλασικό μας wrench, το γαλλικό μας κλειδί, το οποίο φτιάχνεται ως εξής, να θυμίσουμε. Καταρχήν υπάρχουν πολλά κλειδιά. Εμείς θα φτιάξουμε το συγκεκριμένο, αυτό εδώ, το οποίο πολύ απλά είναι ένα γρανάζι πέτρινο και 3 σίδερα. Είναι πολύ απλή η μορφή του, αν έχω και σίδερα κάπου, πρέπει να έχω λογικά. Λογικά και δεν έχω. Δεν έχω, όχι. Μάλλον θα πρέπει να λιώσω μερικά. Και πριν να λιώσω, όχι, θα χρειαστεί να λιώσω οπωσδήποτε. Λοιπόν, ας λιώσουμε 8. Και απορώ πως δεν έχω φτιάξει ακόμα, δεν έχω αναβαθμίσει το φούρνο μου. Το ξέχασα τελείως. Λοιπόν, και όσο περιμένουμε να γίνουν αυτά, ας περάσουμε τους σωλήνες μας, ας τους αναβαθμίσουμε όλους σε χρυσούς, σε ενέργειας, και θα πάρουμε 1, 2, 3, 4, 4 ξύλινους σωλήνες. Οι ξύλινοι έχουν την ιδιότητα να βγάζουν είτε ενέργεια, είτε υγρά, είτε διάφορα. Τους πάνω είναι η έξοδος. Να το έχετε στο νου σας αυτό, δεν μπορεί να βγει τίποτα από κάποιο μηχάνημα αν δεν υπάρχει ξύλινο.
σωλήνας με εξαίρεση κάποια μηχανήματα. Έτσι, αυτό το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια. Όταν θέλετε να τραβήξετε κάτι έξω από ένα μπαούλο με σωλήνες, πρέπει να μπει πρώτο ο ξύλινος, ένας, και μετά όλοι οι υπόλοιποι σωλήνες. Δεν συνδέονται μεταξύ τους αυτοί οι σωλήνες, οι ξύλινοι. Νομίζω ότι να συζητάμε αυτά. Και ήθελα να φτιάξω τι ήθελα. Α, ναι. Λοιπόν, για να δούμε, θα χρειαστούμε και λίγο ξύλο. Για να φτιάξουμε ξυλάκια, ωραία. Μερικά γρανάζια, άλλο ένα. Θα κάνουμε πέτρινα. Πολύ ωραία. Και χρειαζόμαστε, είπαμε, ένα πέτρινο γρανάζι και τρία σίδερα, κάπως έτσι. Το συγκεκριμένο κλειδί δεν χαλάει και κάνοντας δεξί κλικ πάνω στις μηχανές σας, τις περιστρέφετε, κάπως έτσι. Λοιπόν, ας τοποθετήσουμε λίγο και τους χρυσούς. Θα τους βάλουμε μόνο από κάτω. Και δεν ξέρω αν θα μας φτάσουμε. Και μάλλον δεν θα μας φτάσουμε, χρειάζεται μάλλον ένα σετ. Λίγα είναι εδώ. Λίγα στη μέση. Ωραία. Και να τους μετατρέψουμε σε conductive. Πάμε εδώ πίσω. Ωραία, μια χαρά. Ας φτάσανε. Αν και προς παρόν δεν θα χρειαστούμε τόσα. Πρέπει να το κλείσω αυτό, να μην πέφτω. Λοιπόν, ας βάλουμε, ας φτιάξουμε μερικούς διακόπτες. 4 ήταν αρκετοί, δεν πειράζει. Βάλουμε εδώ πάνω για να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, θα χρειαστούμε από την ώρα που είναι άτμο μηχανές, θα χρειαστούμε νερό και φωτιά. Λοιπόν, επειδή είναι νύχτα έξω, κάτσε να δούμε από σίδερα πώς πάμε. Δεν πάμε καλά. Βάλουμε λίγο μερικά σίδερα ακόμα. Ας πέσουμε για ύπνο και μετά θα χρειαστούμε με έναν κουβά. Ωραία, ήταν αυτή. Είχαμε τρία σίδερα, δεν πειράζει. Από την ώρα που τους έχουμε τους κουβάδες, πάμε να πάρουμε λίγο νεράκι, γιατί θα χρειαστούμε μπόλικο από αυτό. Και ένα, δύο. Και θα το βάλουμε την πηγή μας εδώ. Και εδώ. Τώρα έχουμε μπόλικο νερό. Κάνοντας δεξί κλικ με τον κουβά επάνω στις μηχανές, μπαίνει το νερό μέσα. Οπότε ας τις γεμίσουμε. Πώς θα πάμε, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να γεμίσουν πλήρως προς το παρόν. Το καλό με αυτές τις μηχανές είναι ότι δεν ανατινάζονται. Προσοχή όμως, σε περίπτωση που ξεχάσετε να βάλετε νερό και τις αφήσετε να δουλεύουν και ζεσταθούν, καλό θα ήταν να μην βάλετε νερό αφού ζεσταθούν, γιατί εκεί θα κάνουν την έκρηξη, θα κάνουν ένα μπαμ και δεν θα το θέλατε αυτό. Οπότε καλό θα ήταν εκείνη την ώρα να τις κλείσετε απλά και να τις αφήσετε να κρυώσουν και μετά να βάλετε νερό.
Ωραία, τώρα θα βάλουμε μερικά κάρβουνα. Για αρχή θα βάλουμε κανένα δυο και θα τη βάλουμε μπρος. Προς το παρόν δεν θα δούμε να γίνεται τίποτα, ούτε να κουνιέται στην αρχή, αλλά θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Μόλις φτάσει στους 100 βαθμούς και αρχίζει να βράζει το νερό, θα παραχθεί ατμός, ο οποίος θα μπει εδώ. Θα χρησιμοποιήσει λίγο νερό. Και, να, βλέπετε, μόλις έπιασε στους 100 βαθμούς, άρχισε να παράγει ατμός και να κουνιέται η μηχανή μας και να παράγει λίγο ρεύμα, αυτή εδώ η ακτίνα που βλέπετε που και που είναι το ρεύμα μας. Ας βάλουμε λίγα κάρβουνα ακόμη. Βάλουμε από 2 κάρβουνα στο καθένα. Και θα δούμε μετά, ας βάλουμε άλλο ένα. Φυσικά. Και μόλις ζεσταθούν όλες, αρχίσανε να δουλεύουν, θα έχουμε μια σταθερή, σχετικά σταθερή τέτοια γραμμή ενέργειας από το μηχάνημά μας. Εδώ είναι, ας το τοποθετήσουμε κάπου το pulverizer, οπότε το βάλουμε εδώ. Λοιπόν, το μηχάνημά μας, όσο μιλάμε, ας βάλουμε το αέρο μας εδώ. Βασικά, ας το αφήσουμε, δεν χρειάζεται να το βάλουμε. Έχει εσωτερική μπαταρία, οπότε τον buffer του, οπότε θα γεμίσει πρώτα αυτό. Βασικά, δεν χρειάζεται να γεμίσει, θα ξεκινήσει με το που θα έχει την κατάλληλη ενέργεια. Έχουμε εδώ αυτό εδώ πέρα τα 3 κουμπάκια. Το πρώτο μας λέει πόση ενέργεια χρησιμοποιεί. Αυτά είναι τα Minecraft Joules, αλλιώς Anatik. Αυτό είναι το maximum που μπορεί να φτάσει, που είναι τα 4 Minecraft Joules per tick. Και αυτό είναι το πόση ενέργεια έχει μέσα, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό εδώ. Πληροφορίες. Αυτό εδώ το κουμπάκι, το redstone control, μπορούμε να το βάλουμε το μηχάνημά μας να δουλεύει είτε χωρίς να δέχεται redstone σήμα, με λίγα λόγια χωρίς να έχει διακόπτη redstone torch δίπλα, ή άμα θέλουμε το βάζουμε στο high και περιμένει να δεχτεί κάποιο σήμα από εμάς, αν το βάλουμε εδώ για να δουλέψει. Αν το βάλουμε εδώ και δεχτεί σήμα, θα σταματήσει να δουλεύει, δηλαδή γίνεται το ανάποδο. Και άμα βάλουμε το μηχάνημα μας αυτό εδώ την κατάσταση, απλά θα αγνοεί οτιδήποτε redstone υπάρχει γύρω του. Εμείς προς το παρόν θα το αφήσουμε να το αγνοεί, δεν μας νοιάζει, να θέλουμε να δουλεύει όποτε έχει ρεύμα και όποτε έχει μέσα αντικείμενα. Αυτά εδώ πέρα τα configuration είναι οι πλευρές που έχει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά και από πίσω, από μπροστά κανένα μηχάνημα σχεδόν δεν παίρνει αντικείμενα. Είναι αν δεν κάνω λάθος, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και αυτό είναι το πίσω. Οπότε και τα χρώματα που βλέπετε τα αντίστοιχα, αν αλλάξουμε το πάνω που είναι το κίτρινο, το γυρίσουμε σε αυτό το πορτοκαλί, όπως βλέπετε αλλάζει, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε τελείως. Και είναι τα χρώματα αυτά εδώ, είναι τα χρώματα υποδοχής και εξόδου. Δεν χρειάζονται σωλήνες ή κάτι τέτοιο για να βγάλετε αντικείμενα, αντικείμενα μέσα από το μηχάνημά σας. Και ας δούμε λίγο στην πράξη αυτά που λέω, βάζοντας ένα σίδερο, μάλλον τα σίδερά μας μέσα. Κάπου είχα περίσσια μπαούλα, εδώ είναι. Αν βάλω τον μπαούλο μας, όπως βλέπετε είναι στο κόκκινο εδώ, φτάνει τόσο. Περιμένουνε, δεν κουνιούνται. Εγώ θα το γυρίσω αυτό να είναι στο πορτοκαλί και ό,τι μπαίνει εδώ επίσης θα το πετάει μέσα στον μπαούλο. Με το που θα βάλω τον μπαούλο κάτω, σε λίγη ώρα, όπως βλέπετε, τσακ, πέταξε ό,τι είχε εδώ πέρα, το πέταξε μέσα στον μπαούλο, επειδή το βάλαμε από αυτή τη μεριά που είναι το πορτοκαλί. Οπότε είναι πολύ βολικό. Εμείς δεν θα βάλουμε μπαούλο δίπλα, προς το παρόν μόνο για την επίδειξη το κάναμε. Λοιπόν, επίσης, το μηχάνημα λειτουργεί ως εξής. Βάζετε ένα αντικείμενο, το παίρνει μέσα και το επεξεργάζεται. Δεν το βλέπετε, δεν μπορείτε να το πάρετε, δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Από την ώρα που το πήρε μέσα θα το βγάλει, θα το επεξεργαστεί.
Οπότε κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Λοιπόν, το επόμενο μηχάνημα που θα φτιάξουμε είναι το Powered Fair. Ο φούρνος μας, κλασικά, όχι ο industrial furnace, αλλά από το thermal expansion, που είναι αυτός εδώ. Θα χρειαστούμε μερικά bricks. Λοιπόν, ένα ακόμη redstone reception coil, όπως είχαμε δείξει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ένα ακόμη machine frame, μερικά bricks και λίγο redstone. Δεν είναι πολλά. Λοιπόν, έχουμε βολικά σίδερα. Είχα φέρει μαζί μου εδώ, ας ψήσουμε μερικά clay και χρειάζεται και κάρβουνα, που αυτά δεν είναι κάρβουνα. Λοιπόν, 1, 2, 24 και 8, 32. Ωραία. Είναι αρκετό κάρβουνα για να ψήσουμε το clay μας. Χρειαστούμε 8 από αυτά. Εν τω μεταξύ, όσο περιμένουμε, αυτά εδώ μπορείτε να τα ψήσετε κανονικά σε κανονικό φούρνο, αλλά επειδή είμαστε προ και μπορούμε, ας κλείσουμε λίγο τις μηχανές μας, να μην γίνει κάρβουνα αδίκως. Ναι, τα κάψαμε τα κάρβουνα, δεν πειράζει. Όπως βλέπετε, συνεχίζει και αποθηκεύει ατμό μέσα. Οπότε την επόμενη φορά που θα τα ανοίξουμε, θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον ατμό και επίσης αποθηκεύει ενέργεια μέσα του το μηχάνημα ως εσωτερική μπαταρία. Λοιπόν, για να δούμε. Όπως είπα, αυτές τις σκόνες μπορείτε πολύ άνετα να τις βάλετε στο φούρνο σας και να τις ψήσετε, δεν θα αλλάξει κάτι. Ας ετοιμάσουμε εμείς εδώ πέρα. Υπέροχα. Πες μου ότι δεν έχω χρυσό. Ας κάνουμε πάλι pulverize λίγο χρυσό. Ελπίζω να μην ήταν το τελευταίο μου. Και μάλλον ήταν. Δεν πειράζει. Έχουμε τα δύο bricks που θέλουμε. Θα ψήσουμε και το χρυσό αυτό, φτάνει τα bricks. Λοιπόν, χρειαζόμαστε νομίζω ένα. Και redstone. Πρέπει να έχω redstone, δεν μπορεί να μην έχω redstone. Μην μου λες τέτοια. Δεν έχω redstone. Οκ, παιδιά, πάω για λίγο mine και θα επιστρέψω αμέσως μετά, μόλις μαζέψω λίγα resources ακόμα. Και αυτά. Ας προετοιμαστώ λίγο βέβαια. Λίγα κομμάτια πανοπλίες, μπότες. Ένα chest plate. Ας ψήσουμε μερικά σίδερα από αυτά. Και πριν πάω για mine, μάλλον κάπου εδώ θα κλείσουμε το επεισόδιο. Θα σας δείξω λίγα ακόμα πράγματα για κάποιον άλλο φούρνο προς το παρόν. Έχουμε αρκετά, ωραία. Θα σπάσουμε αυτό το φούρνο. Θα τον αναβαθμίσουμε σε μεταλλικό iron furnace. Το καλό είναι ότι ψήνει λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο αποδοτικά. Με ένα κάρβουνο ψήνεται 10 αντικείμενα αντί για 8, οπότε αυτά εδώ τα 32 λογικά θα χρειαστούμε 3
και θα μας περισσέψουν δύο άιρων. Ωραία. Λοιπόν, έφυγα για Mine και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, guys. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ένα like άμα σας άρεσε, για να δω και εγώ αν θα συνεχίσω τη σειρά. Αν σας αρέσει το Feed the Beast. Αν δεν σας αρέσει το Feed the Beast και προτιμάτε μόνο το Take It, κάνε ένα πρόβλημα, μπορώ να τη σταματήσω, δεν θα θυχτώ. Πείτε μου τα σχόλιά σας, πείτε μου αν θέλετε να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.